αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα, ήρθα σε ένα συνέδριο φρέσκο, μοντέρνο, δημιουργικό. Ένα συνέδριο που, πιστέψτε με, θα μπορούσε να γίνει σε μια από τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Έχω πάει σε αρκετά συνέδρια σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από διεθνή συνέδρια και αυτό μας κάνει χαρούμενους γιατί γίνεται στην Πάτρα. Νέες ιδέες είναι αυτό που ψάχνουμε, καινοτομία, νέα πράγματα. Αν θέλουμε να ξεκολλήσουμε από την κατάσταση στην οποία ζούμε στην περιοχή μας, θα πρέπει να σκεφτούμε δημιουργικά, να φέρουμε την τεχνολογία στο προσκήνιο, να φέρουμε τους νέους ανθρώπους στο προσκήνιο. Αυτό γίνεται αυτές τις μέρες, αυτό γίνεται εδώ και πραγματικά συγχαρητήρια στους ανθρώπους που το διοργάνωσαν, συγχαρητήρια σε αυτούς που σχεδίασαν αυτό το συνέδριο, συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες. Τέτοιες προσπάθειες μας λείπουν και θα είμαστε αρρωγοί σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Σήμερα πάντως καταπιάνεται η σημερινή εκδήλωση από ένα επίκαιρο θέμα, τις υποδομές. Και γνωρίζουμε ότι και η κυβέρνηση έχει κάνει προσπάθειες για την ανάπτυξη των υποδομών στη Δυτική Ελλάδα. Θα θέλετε από αυτή τη συνέντευξη να πούμε κάτι γι' αυτό, να ανακοινώσετε ενδεχομένως κάτι ή τις ενέργειες ή τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να βαθμιστούν? Κοιτάξτε, η περιοχή μας από πλευράς υποδομών υστερεί σημαντικά. Ξεκολλάει η Πατρών Πύργου, προχωράει το τρένο. Μια σειρά από πράγματα που αφορούσαν τις υποδομές μας προχωρούν. Αυτό όμως που λείπει είναι να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό, όχι για την κλιματική αλλαγή όπως πολλοί λένε, αλλά για την κλιματική καταστροφή που βιώνουμε. Πρέπει να προστατευτούμε, πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι. Ήδη η περιφέρεια έχει προχωρήσει σε μελέτες, για παράδειγμα, της κατασκευής του δρόμου για την στορία ο Άγιος Βασίλειος. Ήδη υπάρχει και μελέτη για τη διάβρωση των ακτών στη Δυτική Αχαΐα. Πρέπει να προχωρήσουμε σε αποστραγγιστικά δίκτυα του κάμπου, πέρα από τις ανάγκες ίδρευσης, οι ανάγκες αποστράγγισης πια είναι πολύ μεγάλες και πρέπει το κράτος να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Θα πιέσω όσο μπορώ, αλλά νομίζω πια ότι είναι η σημαντικότερη ανάγκη.